Και ήρθε η ώρα των ευχών, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε το 2022 και να προετοιμαστούμε για να έρθει στη ζωή μας το 2023. Καλά, δεν θέλει καμιά φοβερή προετοιμασία, απλά να είμαστε παρόντες, να είμαστε συνειδητοί σε όλο αυτό που μας συμβαίνει και να το βλέπουμε σαν ένα σκαλοπάτι για το παρακάτω. Το 2022 ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά για μένα, ήταν μια χρονιά αλλαγών, μια χρονιά επιλογών. Πού θα με βγάλουν αυτές οι επιλογές, δεν ξέρω. Μου εύχομαι όμως να είμαι γερή και δυνατή για να βιώσω και τις αλλαγές που έχω επιλέξει να έρθουν στη ζωή μου και για να μπορέσω να τιμήσω τις επιλογές που έχω κάνει. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όσα καταφέραμε μαζί μέσα στη χρονιά που φεύγει. Και τι είναι αυτά που καταφέραμε? Πολλά, πιστέψτε με. Καλωσορίσαμε στην παρέα μας 6.000 νέους συνδρομητές. Είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε κοινό χρόνο, και τι εννοώ, να παρακολουθήσετε βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εμάς, σε μια χρονική διάρκεια που ξεπερνάει τα 9,5 εκατομμύρια λεπτά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ να μετρήσω με αυτόν τον τρόπο, τον χρόνο που αφιερώνετε για να παρακολουθήσετε τα βίντεο μας, αλλά το έκανε το YouTube για μας και τον είδε το 9,5 εκατομμύρια λεπτά. Μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Είναι περίπου σαν να πήγαμε διακοπές παρέα για μία εβδομάδα και κάτι παραπάνω και όλη την ώρα, non-stop, 24 ώρες το 24ωρο, να συζητούσαμε για θέματα που αφορούν στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας, στην εξέλιξή μας. Ωραίο δεν είναι αυτό? Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσε να συμβεί και στην πραγματικότητα. Και επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις προβολές που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο και κάτι παραπάνω στο σύνολό τους. Για το δικό μας το κανάλι, που είναι ένα σχετικά μικρό κανάλι, αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι έχουμε μια πολύ καλή πορεία μέσα στον χρόνο. Και το έχουμε, δεν αφορά μόνο εμάς, που είμαστε δημιουργική ομάδα, αλλά αφορά και εσάς. Γιατί αυτό γίνεται από κοινού με έναν πολύ ωραίο και μαγικό τρόπο. Η ευχή μου για το 2023 είναι κλεμμένη. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την ταινία Coach Carter. Είναι μια παλιότερη ταινία που φέτος όμως αυτό το απόσπασμα κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social media. Όταν το είδα και όταν το διάβασα και όλο το κείμενο, κάτι είπε μέσα στην καρδιά μου. Οπότε σκέφτηκα ότι μάλλον μίλησε στην καρδιά πολλών ανθρώπων. Και θα ήθελα κάπως έτσι να αποχαιρετήσω το 2022 και κάπως έτσι να μας ευχηθώ για το 2023. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω από μέσα. Ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι είμαστε πανίσχυροι πέρα από κάθε μέτρο. Είναι το φως μας, όχι το σκοτάδι μας, που μας φοβίζει περισσότερο. Το να το παίζεις μικρός δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα φωτισμένο στο να συρρυκνώνεσαι, ώστε οι άλλοι άνθρωποι να μην νιώθουν ανασφάλεια κοντά σου. Όλοι είμαστε προορισμένοι να λάμπουμε όπως τα παιδιά. Δεν είναι μόνο σε μερικούς από εμάς, είναι σε όλους μας. Και καθώς αφήνουμε το δικό μας φως να λάμψει, δίνουμε ασυνείδητα στους άλλους ανθρώπους την άδεια να κάνουν το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόμαστε από τον φόβο μας, η παρουσία μας απελευθερώνει αυτόματα και τους άλλους. Μας εύχομαι λοιπόν για το 2023 και για κάθε μέρα της ζωής μας να έχουμε υγεία στο σώμα, στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας. Σας ευχαριστώ για όλα μέσα από την καρδιά μου.